Μαζί με τα χαμόγελα στι κερκίδε που δεν έφεραν την νίκη, ο Ζόραν Ζάιφ προχώρησε σε διπλωματικό φάουλ που φέρνει κίτρινη κάρτα από την Αθήνα. Στην ανάρτησή του για την εθνική του ομάδα, ο κ. Ζάιφ ξέχασε τον όρο Βόρεια πριν από το Μακεδονία, έτσι όπω είχε συμφωνήσει στι πρέσπε ότι θα ονομάζεται η χώρα του. Σήμερα βρίσκομαι στο στάδιο του Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τη Μακεδονία. Αυτή η κίνηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση τη Ελλάδα, που θυμίζει ότι ο δρόμο των γειτόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από την Αθήνα. Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή τη συμφωνία και του πνεύματο αυτή. Όλα αξιολογούνται και θυμίζω ότι πλήρη και καλή την πίστη εφαρμογή τη συμφωνία αποτελεί και ένα κριτήριο για την ενταξιακή πορεία τη γειτονική χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να μην καθυστερεί την υλοποίηση τη συμφωνία των Πρεσπών και να φέρει προς κύρωση τα σχετικά μνημόνια, ενώ ζητά από τον Ζάεφ να τηρήσει τι δεσμεύσει του. Ο κ. Ζάεφ οφείλει, όπω δεσμεύθηκε πριν από λίγε ημέρε, να τηρήσει τη συμφωνία των Πρεσπών και ό,τι αυτή προβλέπει για την ποδοσφαιρική ομάδα τη Βόρεια Μακεδονία, όπω άλλωστε και για όλε τι δημόσιε οντότητε τη γείτονο. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να έρθουν στην Ελληνική Βουλή για κύρωση τα μνημόνια συνεργασία που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών.